Ζάκη, καλή χρονιά, αν και τα μηνύματα από τον χώρο της υγείας είναι λίγο περίεργα, μιας και ο κορονοϊός φαίνεται ότι είναι σε έξαρση, όπως και οι ιώσεις σε αυτή την περίοδο. Καλή χρονιά, κυρία Πολίτη, σε εσάς και σε όλο τον κόσμο, με υγεία η οικογενειακή ευτυχία. Όντως έχετε δίκιο, διανύουμε μια καινούργια χρονιά με τον κορονοϊό να μας έχει χτυπήσει για τα καλά την πόρτα. Βέβαια εμείς εδώ στο νησί δεν ήμασταν και ποτέ χωρίς κορονοϊό και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με τόσους ξένους τουρίστες που είχαμε, σχεδόν καθημερινά βρίσκαμε περιστατικά με COVID. Βέβαια πολύ ελαφρά συμπτώματα. Στο σπίτι συνήθως περνούσαν τις ημέρες της ανάρρωσης, πολλές φορές ήταν και ασυμπτωματικοί, δηλαδή ερχόντουσαν για άλλο λόγο στο νοσοκομείο ή έκαναν το τεστ από μόνοι τους και βρισκόταν ότι βρίσκονταν θετικοί στον κορονοϊό, χωρίς όμως να έχουν κάποια συμπτώματα. Αυτή την περίοδο έχουμε πολλά κρούσματα, είναι σαν ένα κοινό κρυολόγημα, θα έλεγα, με ρινοκαταρροή, βήχα. Μπορεί... Όμως γίνεται και το μπέρδεμα, δηλαδή ότι πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι έχει απλά μία ίωση και δεν τηρεί τα μέτρα τα οποία πρέπει να τηρούμε όλοι μας, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν οι περισσότεροι χωρίς μέτρα προστασίας και να διαδίδονται έτσι εύκολα τα μικρόβια και κυρίως ο κορονοϊός. Μα πώς και οφείλεται στο ότι πλέον έχουν χαλαρώσει τα μέτρα, γι' αυτό και τα τελευταία συμβούλια που γίνονται με τους παράγοντες ή με τους υπεύθυνους υγείας, επιτροπές κλπ. Έχουν αρχίσει, έχουν θορυβηθεί και πάλι κοιτάζουν να βγάλουν, να συστήσουν, να φοράμε τις μάσκες. Ούτως ή άλλως στο νοσοκομείο, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό φοράμε τις μάσκες, αλλά και οι ασθενείς που μπαίνουν να φοράμε μάσκες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχουν νοσηλίες από κορονοϊό. Μέχρι χθες 3 άτομα. Μάλιστα. 3 άτομα, ναι, που... κόσμου με κορονοϊό. Ναι, αυτοί που θα νοσηλευτούν είναι αυτοί που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, οπότε έχουν τα υποκείμενα νοσήματά τους, έχουν χαμηλό χωρισμό οξυγόνου, οπότε θα νοσηλευτούν για να πάρουν και τα αντιγυϊκά φάρμακα στο νοσοκομείο. Υπάρχουν και άλλοι με υποκείμενα νοσήματα που αν κρίνει ο θεράπων γιατρός τους ότι πρέπει να πάρουν αντιγυϊκά φάρμακα, θα τα προμηθευτούν, αλλά θα είναι σε δυσκία και θα γίνει θεραπεία στο σπίτι. Δεν χρειάζεται νοσηλεία στο νοσοκομείο. Ειδικά τώρα με τον εμβολιασμό, τόσο της γρήπης αλλά όσο και με του κορονοϊού, πώς πάνε τα πράγματα εδώ στο νησί μας? Ναι, και εδώ έχουμε χαμηλή προσέλευση. Χαμηλή. Δεν είναι η αναμενόμενη, δεν είναι όπως τα πρώτα, τις πρώτες δόσεις, πρώτη, δεύτερη, τρίτη δόση εμβολιασμού. Μάλλον έχει κουραστεί και ο κόσμος και αυτοί που έχουν εμβολιαστεί ξανακολλάνε. Βέβαια προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι και οι καινούργιες μεταλλάξεις που βγαίνουν, ναι μεν είναι πιο ελαφρές, αλλά την πάθη να προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην υγεία αυτών που έχουν υποκείμενα νοσήματα, άρα οι ηλικίες που ενδείκνυται, τα άτομα που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, αυτοί πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν και την... Αλλά δεν είναι μόνο να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας, αλλά να σκεφτόμαστε και τους ανθρώπους τριγύρω μας, που μπορεί εμείς να το περάσουμε πολύ ελαφριά, αλλά μπορεί σε κάποιον να τους στοιχίσει ακόμα και την ίδια τη ζωή. Γιατί έχουμε ακούσει και θανάτους να υπάρχουν από COVID. Ναι, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν, βέβαια. Εντάξει, εμείς εδώ στο νησί ίσως ακόμα βοηθά ο καλός καιρός που έχουμε, έτσι, και δεν υπάρχει αυτός ο συγχρωτισμός, ο συνωστισμός, ούτως ώστε να υπάρχει μεγάλη μεταδοτικότητα στον κλειστό χώρο. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι και πριν από λίγο καιρό, πριν 15-20 ημέρες και οι θερμοκρασίες, ακόμα και τώρα, είναι καλές, επομένως επιτρέπουν στον κόσμο να είναι έξω, να μην είναι σε ένα κλειστό χώρο που εκεί, εκτός από τον κορονοϊό βέβαια, μπορεί να κολλήσουν και την εποχιακή γρήπη, γι' αυτό και επιβάλλεται ο εμβολιασμός και για τη γρήπη, για να μην υπάρχουν αυτές οι συνωσιρότητες. Γιατί σίγουρα θα έχουν πολλαπλές επιπτώσεις στην υγεία μας. Πολλοί βέβαια είναι, κυρία Φρατζάκη, που λένε ότι παρότι έχουν εμβολιαστεί, έχουν κάνει και το
εμβόλιο της γρήπης, αλλά και για τον κορονοϊό. Παρότα αυτά και γρήπη κολλάνε, αλλά και COVID. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό, τελικά κατά πόσο μας προστατεύουν αυτά τα εμβόλια? Κοιτάξτε, όσον αφορά τη γρήπη, εμβολιαζόμαστε για να μην έχουμε αυτές τις σοβαρές επιπλοκές της γρήπης, με πνευμονίες, με σοβαρά προβλήματα που αφορούν κυρίως το αναπνευστικό. Αυτά που κολλάμε είναι συνηθισμένες ιώσεις, δηλαδή μια ρινοκαταρροή, μια φαρυγγίτιδα, ένας βήκας. Αυτά είναι ιώσεις. Δεν είναι η γρήπη. Το εμβόλιο μας προστατεύει από τον καινούριο ιό της γρήπης που κυκλοφορεί, αλλά κυρίως από τις επιπλοκές του. Γι' αυτό συνιστάμε στις ομάδες, βέβαια, που στα άτομα που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, είτε στις έγκυες κοπέλες, είτε στα μικρά παιδιά που πάνε και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς ακόμα και κολλάνε μεταξύ τους και φέρνουν και αυτές τις ιός, την γρήπη στο σπίτι, θα κολλήσουν και τα μεγαλύτερα άτομα τα οποία ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου ή άνω των 65 ετών. Και όπως είπαμε, άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, που έχουν καρδιοαναπνευστικά προβλήματα κλπ. Τι έχετε να προτείνετε στον κόσμο έτσι, ως μέτρο προστασίας τώρα σε αυτήν την περίοδο που περνάμε με έξαρση του κορονοϊού και των ιώσεων? Τα μέτρα που προτείνουμε είναι πάντα τα ίδια και πρέπει να μας γίνουν πλέον βίωμα. Όταν αυτές τις εποχές που θα αρχίσουν τα κρύα, γιατί και εμείς δεν θα μπούμε και καλά στο χειμώνα, να αποφεύγουμε τους κλειστούς χώρους όπου συγχροτίζονται πολλά άτομα. Όταν είμαστε στο σπίτι, να ανοίγουμε κάθε τόσο τα παράθυρα, να αερίζεται το σπίτι, να πλένουμε τα χέρια μας καλά πριν βάλουμε οτιδήποτε στο στόμα, να φοράμε τη μάσκα. Και χρειάζεται, δεν τρέχουμε στα φαρμακεία βέβαια να πάρουμε αντιβίωση με το παραμικρό. Ευτυχώς που τώρα χρειάζεται η ιατρική συνταγή για να πάρει κάποιος που χρειάζεται αντιβιωτικό, εντάξει, και κάπως μπήκε ένα φρένο σε αυτό, γιατί και η Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι είναι η χώρα που έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία, τη μεγαλύτερη κατανάλωση σε αντιβιωτικά. Οπότε έχουμε και πολλά ανθεκτικά στελέχη. Αν κάποιος με το παραμικρό παίρνει το αντιβιωτικό χωρίς να του το έχει προτείνει ο θεράπων γιατρός του, δημιουργούνται ανθεκτικά στελέχη. Και αν χρειαστεί κάποτε αντιβιωτικό για μια σοβαρή πάθηση, μια σοβαρή νόσο, δεν θα βρίσκουμε αντιβιωτικό για να τον προστατεύσει, για να καταπολεμήσει τον παράγοντα εκείνο που του προκαλεί τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Φρατζάκη. Να υγράει και η διατροφή μας να είναι σωστή, με σαλάτες, με τα φρούτα μας, έτσι, και να μην να αποφεύγουμε τους κλειστούς χώρους. Ιδίως όταν έχουμε και ηλικιωμένα άτομα στο σπίτι, θα πρέπει να προσέχουμε περισσότερο. Όσον αφορά τώρα το εμβόλιο για τον κορονοϊό, ξέρουμε ότι μεταλλάσσεται, αλλά ευτυχώς η κάθε μετάλλαξη ίσως είναι και πιο ελαφριά από την προηγούμενη. Ναι, προστατευόμαστε από τα προηγούμενα στελέχη, και κατά κάποιο τρόπο θα προστατευτούμε και από τα επόμενα, με την έννοια ότι είμαστε θωρακισμένοι απέναντι σε αυτό τον ιό και να κολλήσουμε θα το περάσουμε πολύ πιο ελαφριά.